Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ενημερωτική εκπομπή «Υπάρχει θέμα» ξεκινά τώρα. Και όπως σας έχω αναφέρει από τη ροή του Δελτίου Ειδήσεων, απόψε το βράδυ θα έχουμε δυνατότητα να μιλήσουμε για τα της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων με αφορμή την προσεχή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την κυρία Αλεξάνδρα Μπαλού. Η κυρία Αλεξάνδρα Μπαλού είναι η επικεφαλής της ΛΑΣΗ, της Λαϊκής Σπήρωσης, παράταξη που υποστηρίζει το ΚΚΕ στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Ίσων. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι μαζί μας, είναι μέσω του συστήματος Skype. Και καλησπέρα σας κυρία Μπαλού, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Ζηνιάτη, καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να μας βοηθήσει και ο δαίμον των ηλεκτρονικών γραμμών, να μην μας δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Το Skype έχουν είναι... αναβαθμιστεί όλα τώρα, όλα, οπότε όλα, δεν κινδυνεύω. Λοιπόν, έχετε καταθέσει μια σειρά από ερωτήσεις προς το Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι θέματα που αφορούν πρωτίστως τη Ζάκυνθο. Αλλά ταυτόχρονα δεν έχετε ξεχάσει, γιατί έχετε πολλές φορές αναφερθεί σε αυτό, σε εκείνο που έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις και με τον τρόπο με τον οποίο η πολιτεία έχει σταθεί δίπλα σε αυτούς οι οποίοι έπαθαν ζημιές από τα πλημμυρικά φαινόμενα που το ονομάσαμε μπάλους. Ναι. Στην περίπτωση της Κέρκυρας υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, αλλά όχι μόνο στην περίπτωση της Κέρκυρας. Ο μπάλος προκάλεσε ζημιές και σε άλλες περιοχές, όπως η Ιθάκη. Τι εικόνα έχετε εσείς μέχρι αυτήν ώρα για το τελευταίο, για το θέμα του μπάλου? Η αλήθεια είναι ότι ετοιμαζόμαστε να βγάλουμε ένα σχόλιο με τη μορφή ανακοίνωσης. Η εικόνα που έχουμε είναι αυτή που έχει δημοσιευτεί, ότι θα δοθεί σε 60 δικαιούχους πληγέντες το 20%. Θεωρούμε όμως ότι επειδή εκφράστηκε η ικανοποίηση της περιφέρειας για αυτή την εξέλιξη, ότι εμείς θα περιμέναμε λίγο να υπάρχει και λίγο εδώ και λίγο ντροπή, διότι μετά από 8 μήνες επιχειρηματίες που είτε ξεκίνησαν είτε ήταν στην πορεία της ζωής τους στην επαγγελματική τους δηλαδή δραστηριότητα και υπέστησαν τόση ζημιά συν όλα τα άλλα προβλήματα, μετά από 8 μήνες να συζητάνε για το 20% στους 180-200 περίπου πληγέντες, να μιλάμε μόνο για 60, νομίζουμε ότι το ελάχιστο είναι να πει κάποιος ότι είναι ντροπή αυτό το πράγμα και να χαίρονται. Και σημειώστε κάτι το οποίο είναι πολύ κρίσιμο. Ξέρετε, προσπαθώ και εγώ να καταλάβω την έννοια της αξιοπρέπειας στην πολιτική. Δεν έχουμε ανακοινώσεις του αρμόδιου Υπουργείου. Ό,τι βγαίνει ως πληροφορία, βγαίνει πρωτίστως με ανακοινώσεις, ιδιαίτερα στα δίκτυα κοινωνικής επικοινωνίας του κυβερνητικού βουλευτή, του κυρίου Γκίκα. Και στην περίπτωση αυτών των 60 ανθρώπων που θα πάρουν το 20% της προκαταβολής, έχει βγάλει και μία ανακοίνωση η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Την ίδια ώρα θυμίζω ότι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και ο Υπουργός Οικονομίας, δηλαδή οι κύριοι Στυλιανίδης και Σταϊκούρας, σε ερωτήσεις που έχουν κληθεί να απαντήσουν στη Βουλή των Ελλήνων, έχουν δείξει με το δάχτυλο την περιφέρεια καθυστερήσεις και κυρίως έχουν ρίξει το βάρος για αυτές τις καταστροφές στον τρόπο με τον οποίο η τοπική αυτοδιοίκηση αντιμετώπισε χρόνιες παρανομίες. Ναι, ο ένας έδειξε τον μπαλάκι στον άλλον και η περιφέρεια στις πολλές ερωτήσεις που σωστά επισημάνετε και εσείς έχουμε κάνει το έριξε στο Δήμο. Όμως η αλήθεια και η ουσία είναι ότι όπου και αν είναι το μπαλάκι και η ευθύνη, η σημασία έχει ότι και η κυβέρνηση και η περιφέρεια, η περιφερειακή αρχή, έχουν συμφωνήσει να καθυστερήσουν να δοθούν τα χρήματα στους πληγέντες και μάλιστα δεν συζητά και δεν διεκδικεί κανένας το 100% της αποζημίωσης. Αυτό γίνεται, κύριε Ζηνιάτη, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει να δώσει χρήματα στους ανθρώπους που έχουν πάθει καταστροφές για τις οποίες δεν ευθύνονται. Δεν είναι το καιρικό φαινόμενο από μόνο του η αιτία. Είναι η έλλειψη υποδομών, οι τεράστιες ευθύνες περιφερειακών και δημοτικών αρχών να μην έχουν καθαρίσει κανένα ρέμα, κανένα μέτρο πρόληψης μέχρι σήμερα, η άναρχη ανάπτυξη γύρω από τις περιοχές αυτές που πλημμυρίσανε. Και ταυτόχρονα αποδέχονται ότι δεν θα πάρουν πάνω από 20%. Εδώ είχαμε στα άλλα νησιά σε προηγούμενες καταστροφές, δόθηκαν ποσά άμεσα, τα 600, τα 7 χιλιάρικα που είχαν δοθεί για τις πρώτες ανάγκες, για την Κέρκυρα δεν δόθηκε τίποτα. Και αυτό γιατί ήρθε να προσθεθεί μαζί με τις υπόλοιπες πλημμύρες που ήταν στην Ελλάδα τότε, ο κουβάς στέρεψε
Τα χρήματα δεν προορίζονται για τις ανάγκες του κόσμου και η Περιφερειακή Αρχή φυσικά, όπως το συνηθίζει, ούτε διεκδικεί, ούτε απαιτεί και μάλιστα είναι και ικανοποιημένη που μετά από 8 μήνες θα πάρουν 60 άνθρωποι 20%. Παρένθεση, ξέρετε ότι εδώ έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος στην Εύβοια, στην Βόρεια Εύβοια, ναι, η οποία έγινε κρανίου τόπος και παρά τις εξαγγελίες και παρά εκείνο το περίφημο ειδικό ταμείο και παρά την πανοκρουσίες ανάθεση ευθύνης στον πολυθρύλητο κύριο Σταύρο Μπένο της ευθύνης αυτού του ταμείου για την αναδημιουργία της Βόρειας Εύβοιας, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε και σε αυτούς, δηλαδή ανθρώπους που τίποτα, ναι, είναι ρακένδυτοι στα χαλάσματα των σπιτιών τους. Τίποτα, αλλά σίγουρα μπορεί να δούμε να ξεπηδάνε διάφορες επενδυτικές δραστηριότητες στα πλημμυρισμένα ή στα καμένα. Να θυμηθούμε και στα νησιά μας, κύριε, ναι, Ζηνιάτη, ότι ούτε από τον Ιαννό έχουν δοθεί σε όλους ακόμα. Στην Κεφαλονιά υπάρχουν εκκρεμότητες, αν θυμάμαι καλά. Ούτε από το σεισμό του 2014 δεν έχουν δοθεί. Μάλιστα. Και η δικαιολογία είναι πάντα ότι δεν είναι ολοκληρωμένοι φάκελοι και εδώ είναι ακόμα ένα έγκλημα που είναι πολύ συνένοχη. Δηλαδή το γεγονός ότι είναι αντικειμενικό η έλλειψη προσωπικού για να ολοκληρωθούν οι φάκελοι είναι μια διαπίστωση που την κάνει η καινούργια Περιφερειακή Αρχή, την κάνουν οι καινούργιες δημοτικές αρχές, την κάνουν οι τωρινοί βουλευτές ή βουλευτές της αντιπολίτευσης που χτες ήταν κυβέρνηση, όμως όλοι τους έχουν φροντίσει να συρρυκνώνεται το προσωπικό, να μην γίνονται προσλήψεις, να γίνονται με ελαστικές σχέσεις εργασίες και με διάφορους αδιαφανείς τρόπους και ταυτόχρονα να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν τον πολίτη. Και βεβαίως έξω μου κάνει εντύπωση και κάτι ακόμη, ξέρετε. Προσπαθώ να καταλάβω την έννοια της προσωπικής ευθύνης των ανθρώπων που έχουν διαχειριστικό ρόλο στην περιφέρεια. Ένα από τα θέματα τα οποία ήταν προσφυλή προς συζήτηση μετά τις καταστροφές του Μπάλου στο νησί της Κέρκυρας ήταν αυτό το οποίο βγήκε ιδιαίτερα προς την έξοδο στο περίφημο ποτάμι του ποταμού. Εκεί είχαμε πλημμυρισμένες επιχειρήσεις και σπίτια και ταυτόχρονα αποκαλύφθηκε ότι έργα που έπρεπε να είχαν γίνει χρόνια να καθαριστούν τα ρέματα τα οποία οδηγούσαν τα όβρια ύδατα προς το κύριο τμήμα του ποταμού δεν είχαν καθαριστεί. Αλλά και μετά τον Μπάλο που δόθηκαν υποσχέσεις ότι θα μπούμε μέσα με πλωτό μέσο, θα πάμε να καθαρίσουμε, θα δημιουργήσουμε όλα εκείνα τα αναχώματα για να προστατεύσουμε τις παρακείμενες οικίες ή τα καταστήματα ή θα βάλουμε προστατευτικές μπάρες αν είναι δίπλα στο δρόμο. Έχουν περάσει 8 μήνες και δεν έχει γίνει ακόμη τίποτε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το δε γεφύρι της Άφρας που έπεσε και εκεί δεν έχει τελειώσει, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η εργολαβία. Με ένα αποκαλυπτικό δεδομένο που έχουμε πληροφορηθεί και έχουμε δώσει, ότι το ελεκτικό συνέδριο έχει μπλοκάρει την πληρωμή του εργολάβου γιατί η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν ήταν σύνομη. Προσπαθώ δηλαδή και εγώ να καταλάβω, φαντάζομαι όπως και εσείς και ο κάθε λογικός άνθρωπος, ποιος μηχανισμός είναι αυτός ο οποίος διαχειρίζεται το αναγκαίο και δεν το αντιλαμβάνεται. Ο μηχανισμός είναι ένα κεντρικό κράτος που διαχρονικά έχει μια πολιτική η οποία έχει μέσα συγκεκριμένο περιεχόμενο. Ναι, αλλά αυτό δηλαδή το κράτος δεν καθαρίζει το ρέμα, κυρία Μπαλού. Το κράτος δεν το καθαρίζει το ρέμα. Το ρέμα το καθαρίζει η περιφέρεια. Έχει υπαλλήλους, έχει αντιπεριφερειάρχες, έχει συμβούλους, έχει συμβολάτες. Ξέρετε πόσα χρήματα είναι η μηνιαία και η ετήσια δαπάνη των αιρετών στις αντιμισθίες των ειδικών συμβούλων και των ειδικών συνεργατών. Πολλά λεφτά. Ναι, να σας πω όμως, εμείς θεωρούμε την περιφέρεια και τους δήμους τμήμα του κράτους. Θα θυμάστε και στις εκλογές που πολλοί ονομάζανε την περιφέρεια και τους δήμους αυτοδιοίκηση. Εμείς λέμε ότι πολλά χρόνια τώρα, με όσους νόμους πέρασαν, είναι διοίκηση. Είναι τμήμα του κράτους, κρατικός μηχανισμός συνδεδεμένος με το κεντρικό κράτος. Και τι έχουμε? Έχουμε την πλήρη συμφωνία και την πλήρη εφαρμογή μιας πολιτικής που λέει ότι υποχρηματοδοτούμε ό,τι έργο έχει να κάνει με τις λαϊκές ανάγκες. Αντιπλημμυρικά είναι μη επιλέξιμα έργα. Καθαρισμοί ρεμάτων στα Τάρταρα, να το πω πολύ απλά. Σχολεία πέφτουν στα κεφάλαια των παιδιών μας. Αθλητισμός χωρίς ενίσχυση. Υποδομές, μα και ο πολιτισμός ακόμα στην ουσία, όλα υποχρηματοδοτούνται ακόμα και αν τα εμπορεύονται για τον τουρισμό.
Και σε αυτό έχουμε την τεράστια έλλειψη προσωπικού που και αυτή διαχρονικά έχει ψηφιστεί από όλες τις κυβερνήσεις. Με αποτέλεσμα τι να έχουμε, κύριε Ζηνιάτη, ατέλειωτο πάρτι αναθέσεων, ατέλειωτες εργολαβίες που και εκεί οι εργαζόμενοι δουλεύουν με απαράδεκτους μισθούς και όρους εργασίας, χρήματα που ξοδεύονται ατέλειωτα σε μελέτες και τα έργα, ακόμα και αυτά τα μικρά που γίνονται είναι, να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε το λιμάνι του Μπρος Αετού, επειδή τώρα κόβουν και κορδέλες και βγάζουν και φωτογραφίες για συμβασιοποίησεις έργων. Τελευταία είναι της μόδας αυτό. Ναι, βάζουμε ναι, ναι, ναι. Μια υπογραφή και φωτογραφιζόμαστε. Το λιμάνι του Μπρος Αετού ξεκίνησε η πρώτη μελέτη το 1996. Το 2016 υπογράφτηκε επί κυρίου Σπύρου η σύμβαση και ακόμα δεν έχει παραδοθεί. Τώρα στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας περνάνε συνεχώς μελέτες. Μελέτες με την επίκληση του ότι θα μελετήσουμε, μετά θα επικαιροποιήσουμε και το χρήμα αυτό ρέει άφθονο. Γιατί η κατεύθυνση... Διότι το κόστος μελέτης είναι συναφές με το κόστος του έργου. Ναι, αλλά πολλές φορές έχει σημασία για τον κόσμο. Έχει σημασία για τον κόσμο μας ακούει. Δηλαδή, εάν μιλάμε για μια μελέτη ενός έργου, παραδείγματος χάρη οδοποιίας, ενός εκατομμυρίου ευρώ, η μελέτη δεν έχει μικρότερο κόστος από τα 100 χιλιάρικα. Όχι, γι' αυτό και κάνουν είναι μεγάλα... Είναι πολύ μεγάλο το κόστος της μελέτης. Είναι βάσει αποφάσεων που υπάρχουν υπουργικών και, πώς το λένε, και συμφωνιών με τον τεχνικό κόσμο. Είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Λέτε λοιπόν ότι κάνουν μελέτες, οι οποίες όμως είναι αναγκαίες για να τρέξεις κάποιες δράσεις. Δεν το συζητάμε αυτό. Βεβαίως είναι αναγκαίες. Αλλά εσείς λέτε ότι η μελέτη να ακολουθείται αμέσως από ενέργεια, από πράξη, από δημοπράτηση έργου. Αυτό δεν εννοείται? Βεβαίως, να υπάρχει μια εξέλιξη, όχι να κάνουμε 4 χρόνια μια μελέτη και 7 χρόνια ένα άλλο έργο και τώρα, ας πούμε, μπορεί να βλέπουμε ένα έργο να γίνεται και αν ανατρέξουμε ποιος το έχει προχωρήσει το έργο, ξεκινήσει, μπορεί να φτάσουμε και πριν τον κύριο Σπύρου. Μάλιστα. Και όλοι ρίχνουν την ευθύνη στον άλλον και το επιτελικό κράτος υπερηφανεύονται όλοι ότι προχωράνε, αλλά να κρατήσουμε και από την άλλη ότι όταν θέλουν να περάσουν γρήγορα έργα ή fast track διαδικασίες, θυμάστε στον Ερημίτη, μέσα σε μία νύχτα παίρνουν ανθρωπολογίες, παίρνουν αποφάσεις. Δεν το έκανε η τοπική αυτοδιοίκηση ο Ερημίτης. Όχι, ναι, του κεντρικού, αλλά η τοπική δεν διαμαρτυρήθηκε όμως και καθόλου. Αφού συμφώνησε. Αυτό λέμε, ότι έχουμε μία απόλυτη συμφωνία με τις επιλογές, γι' αυτό έχουν ευθύνη και εκείνοι και ταυτόχρονα διοχετεύουν όλη τους, ας το πούμε, την ενέργεια και την προσπάθειά τους σε λόγια επικοινωνιακά, ταξίδια, επισκέψεις, φανφάρες, υποσχέσεις και αποτέλεσμα τίποτα. Ήταν η κατάσταση, να σας πω για τη διαχείριση των απορριμμάτων που θα έχουμε και ενημέρωση. 110.000 ευρώ στήχησε η επίσκεψη του κλιμακίου μας συμμετοχή στο Ντουμπάι. Έχετε εσείς πάρει εικόνα σήμερα αν έχουμε επισκέπτες Άραβες από το Ντουβάι, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο νησί των Φεάκων και έχουμε υπολογμένο να τους φιλοξενήσουμε. Κύριε Ζηνιάτη, εμείς ξέρετε τι θέλουμε. Δηλαδή, προσπαθώ να καταλάβω και εγώ αυτό το οποίο εσείς προσπαθείτε. Εμείς θέλουμε ο επισκέπτης που έρχεται να μην σπάει το πόδι του στα σπασμένα πεζοδρόμια. Σωστά. Θέλουμε επίσης και μάλιστα αρμοδιότητα και ευθύνη της περιφέρειας. Δηλαδή, ο περίφημος αυτός δρόμος της Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας και από τη θέση γέφυρα ποταμού μέχρι τη Σωτηριώτισσα να περάσει ένα συνεργείο να καθαρίσει τα βάτα και ταυτόχρονα όπου έχουν κλέψει τσιμεντένια ή μεταλλικά σκέπαστρα των ρήθρων να τα αντικαταστήσουν. Ούτε και αυτό. 3 χρόνια κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ. Επίσης, κύριε Ζηνιάτη, θέλουμε και ο κάτοικος της Κέρκυρας να έχει βελτιωμένη ζωή. Δεν περιμένουμε τον τουρισμό. Να ρίχνουμε και να φτιάχνουμε τον τόπο μας λίγο πριν την τουριστική κίνηση. Έχετε δίκιο. Πρέπει να έχει νερό να πιει. Ναι, Δεν μπορεί το 2023 να μην έχουμε νερό και να θησαυρίζουν χιλιάδες επιχειρήσεις με το νερό και τώρα να κοιτάμε να το πουλήσουμε. Δεν μπορεί να μην ένα παράδειγμα των απορριμμάτων. Αυτό το οποίο λέτε, διότι και εσείς κατάγεστε από τη Βόρεια Κέρκυρα. Μου έλεγε λοιπόν ένα μήνυμα που έλαβα πριν από 3 μέρες, ενός συμπαθέστατου συμπολίτη, ο οποίος είναι δραστήριος στα κοινά. Όταν ήμουν αντιδήμαρχος, μου λέει, το παλαιό Δήμο Παλαιοκαστητών, πριν την σεζόν,
πηγαίναμε και κάναμε καθαρισμό των δεξαμενών ίδρυψης όλων των χωριών δικαιοδοσίας του Δήμου. Και μάλιστα για να είμαστε καθαροί και βέβαιοι, στο συνεργείο που ήταν ιδιωτικό και καθάρισε, απαιτούσα το πρώτο ποτήρι νερό να το πιει ο αρχιμάστορας και το δεύτερο το έπινα εγώ. Αυτό μου το είπε ο κύριος Γιώργος Αγάθος, ένας συμπαθέστατος και δραστήριος και μαχητικότατος άνθρωπος από το χωριό Λιαπάδες της Κέρκυρας. Σήμερα ξέρετε ποια είναι η κατάσταση από τις δεξαμενές χρηματοδότησης των χωριών. Δεν έχουν καθαριστεί χρόνια. Ναι, το πιστεύω γιατί το ζούμε και στα χωριά μας, αλλά αυτό όμως είναι μια διαχρονική. Όχι, γίνονταν επί καποδιστριακών δήμων, γίνονταν. Όσο πιο πίσω, τόσο αλλά καλύτερα. Τώρα προσπαθείς να καταλάβεις γιατί δεν γίνεται όμως. Δεν γίνεται γιατί ακολουθείται ο δρόμος πια, οξύνεται το πρόβλημα, ακολουθείται ο δρόμος της πλήρους εγκατάλειψης και υποχρηματοδότησης και των δήμων, γιατί το κεντρικό κράτος ούτε τις οφειλές τους στους δήμους δεν δίνει. Εγώ θα διαφωνήσω μαζί. Εγώ έχω την αίσθηση ότι χρήματα υπάρχουν. Προχθές, αλλού η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, δεν πάνε ξέρω που τα ξοδεύει. Εγώ ξέρω πάντως ότι αυτό σημαίνει ότι λεφτά υπάρχουν, αλλά δεν έχουμε όραμα, δεν έχουμε αντίληψη. Εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος σχετίζεται με το κλασικό τραγούδι. Ο γιος σας διαπρέπει στο κλασικό τραγούδι. Τι το λέω, θέλω να πω ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτού του καλλιτεχνικού είδους. Είχαμε λοιπόν το περασμένο Σάββατο μια συναυλία στην Κέρκυρα της Συμφωνικής Νέων της Βοστόνης. Πέραν της πλημελούς ενημέρωσης της κοινής νόμης γι' αυτό, το εξοδολόγιο ουδής το ανέφερε. Αποσπασματικά, χωρίς να είναι, ξέρετε, συνδεδεμένα μεταξύ τους κάποια γεγονότα, να δημιουργούν τη μεγάλη εικόνα ενός χώρου που φιλοξενεί σπουδαίες και σημαντικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Δηλαδή, αρπαχτές θα το έλεγε ένας θίασος από εκείνους που λέγαμε κάποτε μπουλούκια. Αρπαχτές, τίποτα άλλο. Πάντως, κύριε Ζηνιάτη, επειδή εγώ πιστεύω ότι ανεξάρτητα αν κάποιος έχει μια ιδιαίτερη κλίση στην τέχνη, ο Κερκυραίος έχει ριζωμένο το πολιτισμό σαν συνέστημα έχει και κρίση. Έχει ή είχε. Θέλω, για μένα να υπάρχει λέω ένα ότι μεγάλο έχει ερώτημα. Α, εντάξει. Ναι. Θέλω έχουμε, να τρία λέω λεπτά, έχουμε τρία λεπτά στη διάθεσή μας. Γιατί οι ρίζες και θα πάντα χαρώ είναι πολύ ρίζες να σας περιμένω στο στούντιο. Αλλά θέλω να τελειώσω αυτό για τον πολιτισμό. Επιτρέψτε μου, πιστεύω ότι ένας λαός όπως είναι και οι Κερκυραίοι που έχουμε την αίσθηση του πολιτισμού σημαίνει ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιτρέπουμε σε κανέναν να μας κοροϊδεύει. Ναι, αλλά θα πρέπει αυτή η κοινωνία να δείξει ότι έχει και πνευματικούς ταγούς. Διότι εγώ δεν έχω δει τον πνευματικό κόσμο να βγαίνει στο προσκήνιο να μιλάει, να μάχεται, να καταδεικνύει το αυτονόητο και το αναγκαίο, κύριε Μπαλού, να δείξει ότι είναι ζώσα η κοινωνία. Εσείς με κοινωνικούς όρους λέτε ότι εμείς που αλεύουμε με βάση μια ιδεολογία, αλλά θέλουμε και την κοινωνία να είναι στο προσκήνιο. Όχι του σταγού μόνο. Παλεύει και η κοινωνία, κύριε Ζηνιάτη, απλώς θα δυναμώσει περισσότερο τη συμμετοχή της. Εμείς αυτό λέμε. Γιατί έχουμε το δικό μας όραμα. Το δικό μας όραμα σε αντίθεση με το όραμα της σημερινής περιφερειακής αρχής, της προηγούμενης περιφερειακής αρχής, είναι στο προσκήνιο να μπουν οι λαϊκές ανάγκες και η εξυπηρέτησή τους. Όχι το κέρδος των λίγων, αλλά η ικανοποίηση των αναγκών των πολλών που δουλεύουν και παράγουν. Εσείς συμφωνήσατε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τους συμβασιούχους οι οποίοι έληξε η σύμβασή τους και για τους οποίους ζήτησε ή η Περιφερειακή Αρχή να πείτε ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες ώστε να διεκδικήσουν ανανέωση των συμβάσεών τους μέσω δικαστικής απόφασης. Εμείς έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές, δεν είναι η πρώτη φορά, πρώτον να υπάρχει σταθερή και μόνιμη δουλειά. Είμαστε ενάντια στο θεσμό των συμβασιούχων. Μάλιστα. Δεύτερον, θεωρούμε ότι οι συμβασιούχοι δεν πρέπει να δουλεύουν με αυτούς τους όρους και πρέπει να υπάρχει παράταση των συμβάσεών τους και να γίνουν αορίστου. Αλλά να έχουν και προσληφθεί και με κριτήρια ΑΣΕΠ. Αυτό αφορά όμως και κριτήρια. Και αυτό το έχουμε πει, κύριε Ζηνιάτη, όμως εμείς δεν θα μεταφέρουμε την βρωμιά της πολιτικής και του κρατικών μηχανισμών να χωρίσουμε εμείς τους εργαζόμενους και να τους διαιρέσουμε και να παριστάνουμε τάχα μου εμείς τους καθαρούς λέγοντας ότι αυτοί είναι δικοί σας, μην τους πάρετε, οι άλλοι δεν είναι, πάρτε τους. Μάλιστα. Δεν θα διαχωρίσουμε εμείς τα παιδιά τους εργαζόμενους. Εμείς λέμε το εξής και στους εργαζόμενους.
Ακόμα και αυτοί που σας τάζουν δουλειά και σας εκμεταλλεύονται ότι σας τη δίνουν, στην ουσία είναι εχθροί σας. Γιατί φροντίζουν αύριο να βρεθείτε στην ανεργία μετά το 8μηνο, προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των ανθρώπων και είναι υπεύθυνοι και η Περιφερειακή Αρχή σημερινή και η προηγούμενη και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ κοινάλ για την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων. Μάλιστα. Για την κατάσταση που ζουν οι εργαζόμενοι σήμερα και την αναξιοκρατία. Σας ευχαριστώ πολύ. Οπότε κανένας δεν μπορεί να δηλώνει αθώο. Και σας περιμένω στο στούντιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένω στο στούντιο. Να είμαι εκεί. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριοι, καλό βράδυ σε όλους. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο διάλειμμα και αμέσως μετά θα δείτε σε μια δεύτερη μετάδοση αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε στο ΣΤΑΤ η διευθύντρια του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Πειραιώς, κυρία Αλεξάνδρα Ράπτη. Έχει να κάνει με κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το οποίο λέγεται Ακρόπολη του Νέου Φρουρίου. Αυτό που ζητάει η Τράπεζα Πειραιώς να της παραχωρηθεί για να φτιάξει το περίφημο Μουσείο Τεχνολογίας Υπογραφίας. Έχουμε διστάμενες απόψεις, αλλά οπωσδήποτε η θέση, η άποψη του ΠΙΟΠ έχει σημασία. Η συνέντευξη αμέσως μετά. Καλησπέρα σας από την Κέρκυρα. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Από την Αθήνα και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Χαρά μας. Και το ξέρετε. Έχουμε λοιπόν ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον με την έννοια ότι η Κέρκυρα συνδέεται με την ιστορία της τυπογραφίας. Και όταν λέμε τυπογραφία, μιλάμε για αυτό το οποίο έφερε τη δύναμη των ιδεών στο προσκήνιο. Με τα ιστορικά επακόλουθα. Να το πάμε από την αρχή, να πάμε στην αρχική θεώρηση του Πολιτιστικού Ιδρύματος γιατί η Κέρκυρα πρέπει να φιλοξενήσει ένα μουσείο τεχνολογίας τυπογραφίας. Φυσικά. Με δεδομένο ότι στην Κέρκυρα έγιναν από τις πρώτες επιτυχημένες προσπάθειες για τη δημιουργία τυπογραφίου στην Ελλάδα, είναι προφανές το ενδιαφέρον του Πολιτιστικού Ιδρύματος για τη δημιουργία του εν λόγω μουσείου εκεί. Είναι άλλωστε τακτική μας, ανήκει στους καταστατικούς στόχους του Ιδρύματος η ανάδειξη της τοπικής ιστορίας, τυχόν της τοπικής ιστορίας, στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε. Ξέρετε ότι έχουμε ένα δίκτυο 9 μουσείων, κατά κοινή ομολογία επιτυχημένων. Τεχνολογικών μουσείων. Θεματικών τεχνολογικών μουσείων. Γιατί απλά θυμίζω ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει απορροφήσει την ΕΤΒΑ. Μια τράπεζα η οποία είχε ξεκινήσει αυτή την ιστορία των μεγάλων τεχνολογικών μουσείων, μικρών, θεματικών, αλλά ταυτόχρονα μεγάλων, γιατί στη μικροκλίμακα της Ελλάδος μεγάλα είναι. Και έχετε 9 μουσεία. Το τελευταίο, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το Μουσείο Άργυρο Χρυσοχοΐας στα Γιάννηνα. Είναι ακριβώς το Μουσείο Αργυροτεχνίας στο Ιτς Καρλέ, στο κάστρο των Ιωαννίνων. Ναι. Γενιάστηκε το Σεπτέμβριο του 2016. Ωραία. Και μένουμε λοιπόν στην Κέρκυρα. Η Κέρκυρα είναι ένας από τους χώρους της Ελλάδος που σηματοδοτούν την προσπάθεια δημιουργίας τυπογραφείου. Όταν λέμε τυπογραφείο, εννοούμε Γουτεμβέργιο, στοιχείο-στοιχείο δηλαδή. Και αυτός ο τόπος συνδέεται με αυτό το οποίο φέρνει, όπως έλεγα προηγουμένως, τη δύναμη των ιδεών. Τώρα, ξέρω ότι έχετε δημιουργήσει μια τεράστια συλλογή πραγμάτων τα οποία συνθέτουν την εικόνα και την εξέλιξη της τυπογραφίας. Ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς είχε εκπονηθεί ένα ερευνητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου θεμελιώνεται και η μουσιολογική μελέτη και η μουσιογραφική βεβαίως, η μουσιολογική μελέτη. Δηλαδή, για να το πούμε πιο απλά για τους τηλεθεατές σας, πάνω στην έρευνα αυτή θα πατήσει το εκθεσιακό αφήγημα του εν λόγω μουσείου. Το οποίο προσεγγίζει την ιστορία της τυπογραφίας από το χρονικό ορόσημο της εποχής του Γουτεμβέργιου δηλαδή. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει ο ιστορικός μηχανολογικός εξοπλισμός, υπάρχουν τα τυπογραφικά στοιχεία, τα παλέτυπα, αλλά και το εποπτικό υλικό εκείνο που θα μπορεί να εξηγεί στους επισκέπτες γιατί μιλάμε. Και βεβαίως οπτικοακουστικές παραγωγές, ψηφιακές εφαρμογές. Προσεγγίζουμε με έναν ολιστικό τρόπο τόσο το θέμα της τεχνολογίας του χαρτιού, όσο και αυτό βεβαίως της τυπογραφίας.
Α, και της τεχνολογίας του χαρτιού. Ακριβώς. Γιατί και αυτό είναι επακόλουθο, διότι ακόμη στις αρχές της προσπάθειας τυπογραφικής χρησιμοποιούνται οι περγαμηνές, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ναι, ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Να φτάσουμε στη διαδρομή, με συγχωρείτε, μέχρι να φτάσουμε στο χαρτί, δηλαδή. Ναι. Θέλω έτσι να μείνουμε σε αυτό το πράγμα. Όταν λέτε ένα αφήγημα, δηλαδή ένας χώρος, μην το οριοθετήσουμε όσον αφορά την Ακρόπολη του Νέου Φρουρίου, αλλά με βάση μια πολύ γενικότερη οπτική που μπορεί να σχηματιστεί στον τηλεθεατή που αυτή τη στιγμή μας παρακολουθεί. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει πολλά πράγματα, δεν είναι ούτε φιλίστορας, δεν, αλλά επισκέπτεται το χώρο. Τι είναι αυτό το οποίο επιχειρείται με βάση την οργάνωσή του να καταλάβει και ίσως αν είναι ο λίγον υποψιασμένος να μοιηθεί, κυρία Ράπτη? Όπως ίσως έχετε διαπιστώσει από επισκέψεις σε άλλα μας μουσεία... Στη Δημητσάνα έχω δει εγώ. Πολύ ωραία. Θα διαπιστώσετε λοιπόν ότι τα μουσεία μας, οι εκθέσεις, ο τρόπος δηλαδή που παρουσιάζεται η μόνιμη συλλογή εκάστου μουσείου, είναι πολύ ανοιχτή για το ευρύ κοινό. Δηλαδή η προσέγγιση μας δεν είναι καθόλου ελιτίστικη. Εμείς θέλουμε ο επισκέπτης που, όπως σωστά είπατε, θα μπει μέσα στο μουσείο, μπορεί να μην έχει καμία ιδέα για το χαρτί και την τυπογραφία και τι σηματοδοτεί αυτό για την Κέρκυρα εν προκειμένου. Ένας τουρίστας, ένας επισκέπτης από άλλη περιοχή. Θέλουμε να το πιάσουμε από την αρχή και να καταλάβει γιατί μιλάμε και όλο αυτό, τι διαστάσεις και πώς διαχέεται η πληροφορία στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο. Δηλαδή να γίνει προσιτό το αντικείμενο, να μπορεί να αντιληφθεί βήμα-βήμα στην έκθεση αυτό για το οποίο μιλάμε. Στην πραγματικότητα η τυπογραφία είναι αυτή η οποία κάνει περισσότερους μορφωμένους, γεννά μια νέα κοινωνική πραγματικότητα. Είναι μια επαναστατική πραγματικότητα. Ήταν μια επανάσταση. Ναι, ναι, μορφώνει ανθρώπους, γιατί διακινείται πια το βιβλίο, δεν είναι ένα χειρόγραφο. Διακινείται σε ευρύτερα, σε περισσότερα αντίτυπα. Μαθαίνουν περισσότεροι άνθρωποι να διαβάζουν, να αντιλαμβάνονται τον κόσμο με βάση τις πληροφορίες που μεταφέρουν τα βιβλία και γεννιέται μια νέα αντίληψη του κόσμου. Είναι μια μεγάλη νέα επανάσταση που είναι πολύ συνδεδεμένη, θα λέει κανείς, και με τις κοινωνικές διεργασίες οι οποίες ακολουθούν, πιθανόν αιώνες αργότερα. Θα είναι ένα... Βγαίνει το βιβλίο, η γοητεία του να βγάλεις ένα βιβλίο, αν μου επιτρέπετε να πω. Δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία από το χαρτί στο έντυπο είναι μια εξαιρετικά γοητευτική διαδικασία. Ακόμη και αυτό ο επισκέπτης θα μπορέσει να το αντιληφθεί. Να ρωτήσω, στην περίπτωση του μουσείου αυτού, εάν προχωρήσει και αν δημιουργηθεί έτσι όπως καταθέτεται την πρόταση ως ΠΙΟΠ, θα είναι κάτι το οποίο θα περιορίζεται ή θα αναλύει την πραγματικότητα την ελλαδική και εν μέρη την τοπική, ή θα είναι μια γενικότερη αναφορά της δυναμικής αυτής της τεχνολογίας σε αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό γίγνεσθε? Θα ξεκινήσουμε από το γενικότερο για να φτάσουμε βεβαίως στο ειδικότερο, ειδικότερο. Και σε... μας ενδιαφέρει να εστιάσουμε στην Κέρκυρα. Να ρωτήσω, κυρία Ράπτη, έτσι με αφορμή αυτή την κουβέντα που κάνουμε, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να το βλέπαμε και ως μια μεγάλη διαδρομή του χαρτιού στην Κέρκυρα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι στην Κέρκυρα γνωρίζετε ότι είναι ένας τόπος που ακόμη υπάρχουν παλέτυπα, παλαιότυπα. Δηλαδή εκδόσεις της εποχής του Γουτεμβέργιου. Όχι του Γουτεμβέργιου, αλλά της εποχής του Γουτεμβέργιου. Γιατί μιμούνται τον Γουτεμβέργιο και αρχίζουν και άλλοι να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και μια άλλη τράπεζα έχει δημιουργήσει ένα μουσείο νομισμάτων και χάρτων νομισμάτων, όπου τα νομίσματα και τα χαρτονομίσματα συνδέονται επίσης με την τοπική βιομηχανική ιστορία της τυπογραφίας. Μιλάω για Ασπιώτη, Έλκα και άλλες μονάδες. Βεβαίως. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα θα μπορούσε να συνθέσει μια πολιτιστική διαδρομή. Με βάση τη δική μου αντίληψη της τοπικής πραγματικότητας. Είναι κατανοητό αυτό που λέτε, απολύτως κατανοητό.
Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, οι μελέτες υπάρχουν. Ως εκ τούτου υπάρχει και μουσιολογική μελέτη, η οποία ωστόσο θα επικαιροποιηθεί. Οπότε, βλέποντας τα νέα δεδομένα και τις εξελίξεις που υπάρχουν στο χώρο της μουσιολογίας, γιατί έχουν περάσει αρκετά χρόνια, εμείς θα ξαναδουλέψουμε τη μουσιολογική μελέτη και θα δούμε πώς μπορεί να προσαρμοστεί, να επικαιροποιηθεί, να αναμορφωθεί εν μέρη το εκθεσιακό αφήγημα. Λοιπόν, θέλω να σταθούμε σε αυτό, διότι γνωρίζω ότι έχει κάνει ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς και πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύματος, ο κύριος Χατζηνικολάου, μια σειρά από επαφές και συναντήσεις. Μάλιστα, εγώ είχα παρευρεθεί και σε μια συνάντηση που είχατε κάνει με εκπροσώπους των πνευματικών και, εγώ θα λέγα, άλλων θεσμικών εταίρων στο κοινωνικό μας γίγνεσθε. Μου είχε κάνει εντύπωση, και το γνωρίζετε αυτό, γιατί το είχα πει του ίδιου και δημόσια, ότι ο κύριος Χατζηνικολάου λέει ότι η ιστορικότητα του χώρου, το κέλυφος, όπως τα λέγαμε, δηλαδή η Ακρόπολη του Νέου Φρουρίου, καθώς έχει και άλλα ή έχει και παράλληλα φορτία μνήμης, θα μπορούσε κάλλιστα να δημιουργήσει ένα διάλογο ανάμεσα στην καταστροφή, που είναι ο πόλεμος, που είναι μεγάλα ιστορικά γεγονότα, και την αναγέννηση ή την γέννηση του θαυμαστού καινούριου κόσμου που φέρνει η τεχνολογία της τυπογραφίας. Τι θέλω να πω, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, ότι η δική σας πρόταση έχει κάτι νεωτεριστικό, η πρόταση εννοώ των ημερών της δικής σας παρουσίας και δράσης στην ευθύνη του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς. Φαίνει κάτι καινούριο και ενδιαφέρον. Και εγώ θα έλεγα και λίγο διαφοροποιημένο σε σχέση με την εικόνα και τη σύνθεση ή τη δράση στα άλλα θεματικά μου. Άκουσα τον κύριο Χατζηνικολάου να λέει ότι εμείς πολύ ευχαρίστως μπορούμε να δημιουργήσουμε χώρους μνήμης αυτού του μεγάλου ιστορικού γεγονότος. Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Όντως αυτή είναι η βούληση του Προέδρου. Γι' αυτό σας είπα και πριν, είμαστε ανοιχτοί, αφού γραζόμαστε και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τα στοιχεία της ιστορίας και του πολιτισμού της που θέλει να αναδείξει. Και αυτό όλο μπορούμε να συνομιλήσουμε, να δούμε τι συνεργασίες μπορούν να προκύψουν και τι δυνατότητες έχουμε μέσα στη μόνιμη έκθεση. Είμαστε ανοιχτοί, ακούμε τις ιδέες, γι' αυτό άλλωστε ήρθαμε και ενημερώσαμε την κοινωνία των πολιτών, τους πανεπιστημιακούς φορείς, τα σωματεία, τους πολιτιστικούς φορείς, ακριβώς για να αφουγκραστούμε, για να ακούσουμε και τις δικές τους απόψεις και να δούμε μέσα από όλα αυτά πώς μπορούμε να συνδιαμορφώσουμε την επικαιροποιημένη μουσιολογική μελέτη. Τώρα, μιλάμε για την Ακρόπολη, μιλάμε για το, αυτό που λένε οι Εγγλέζοι, bomb proof, το κτίριο το οποίο έχει μάλιστα και ένα τοξοειδές σχήμα. Γι' αυτό δεν μιλάμε. Αυτή δεν είναι η πρόταση. Και ταυτόχρονα, ξέρετε, ένα θέμα συζήτησης και θα ήθελα σε αυτό την προσοχή σας, γιατί εγώ είδα ότι υπάρχει προσοχή και στο άλλο το οποίο ανέφερα προηγουμένως. Το οφείλω να το υπογραμμίσω. Υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά την χρήση των χώρων ή και της πρόσβασης. Και δύο-τρία πράγματα θέλω να τα διευκρινίσουμε, γιατί έχω την αίσθηση ότι αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κερκυραίων που συζητείτε ή υπάρχει εισήγηση να συζητηθεί, πιθανόν να αποτελέσουν αντικείμενα συζητήσεις και νομίζω έτσι από πρώτο χέρι η κουβέντα μας θα έχει ένα ουσιαστικό και πολύ, εγώ θα έλεγα, ενημερωτικό χαρακτήρα. Η διαδικασία της πρόσβασης και κατασκευές οι οποίες ίσως να μην συνάδουν με την αισθητική του χώρου, του φρουρίου. Και το δεύτερο, η αποκλειστική χρήση ενός χώρου. Ξέρετε, η Κέρκυρα βιώνει μια δύσκολη κατάσταση στους χώρους στάθμευσης. Ενός χώρου που ήταν συνηθισμένοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής να τον χρησιμοποιούν και να χρησιμοποιείται στην πραγματικότητα και για τις δραστηριότητες στις παρακείμενες επιχειρηματικές μονάδες. Θέλω λίγο για αυτά να μου τα πείτε. Μπορεί να είναι λίγο πεζά, αλλά είναι ουσιαστικά ταυτόχρονα. Όχι, καθόλου πέζα δεν είναι, κύριε Ζηνιάτη. Αντιλαμβάνομαι απολύτως τους προβληματισμούς που υπάρχουν και γι' αυτό θέλαμε, φροντίσαμε να ξεκαθαρίσουμε και να διευκρινίσουμε και να διευκρινίσουμε και τώρα ότι η κατασκευή συστήματος μηχανικής ανόδου, πιάνοντας το πρώτο θέμα που θίξατε. Το ασασέρ δηλαδή, θα λέγαμε. Ακριβώς. Το πούμε ασασέρ. Ναι. Τους ανελκυστήρες. Ναι. Είναι αναγκαία πια σήμερα για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στο χώρο
όλων των επισκεπτών, είτε είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, με κινητικά προβλήματα εννοώ, είτε είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Δεν νοείται σήμερα ένα καινούριο μουσείο, να δημιουργείται ένα καινούριο μουσείο και να μην είναι ελεύθερο σε όλους, να μην είναι προσβάσιμο σε όλους. Άλλωστε αυτό το επιβάλλουν πια και οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Εμείς, ξέρετε, επειδή συμμετέχουμε στη διαδικασία πιστοποίησης του Υπουργείου Πολιτισμού, μέχρι στιγμής έχουμε πιστοποιήσει 4 μουσεία μας. Είμαστε στον δρόμο για το 5ο. Όσον αφορά την προσβασιμότητα. Γενικότερα, πιστοποιημένα, αναγνωρισμένα μουσεία από το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι μια σχετικά πρόσφατη διαδικασία. Το πρώτο που μας ρωτάνε είναι αν είναι προσβάσιμα σε αυτούς τους ανθρώπους, σε ευπαθείς ομάδες, σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, με αμαξίδια. Εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλά πώς είναι η διαδρομή μέχρι το νεοφρούριο. Καλά, δεν το συζητάω. Ένα άτομο με ειδικές ανάγκες δεν έχει πρόσβαση. Ακόμη και για τους ηλικιωμένους είναι εξαιρετικά δύσκολο. Άρα δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε πόσο μάλλον ένα νέο μουσείο, να δημιουργείται ένα μουσείο καινούριο που να μην έχει υπόψη όλες αυτές τις δυσκολίες των ανθρώπων αυτών. Είναι και οι ευρωπαϊκές οδηγίες τέτοιες, ακολουθούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού, άρα δεν θα μπορούσαμε να μην φροντίσουμε, να μην μεριμνήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Μιλάμε για 2 ανελκυστήρες, οι οποίοι θα λειτουργούν συμπληρωματικά ο ένας τον άλλον. Ο ένας οδηγεί στο πρώτο επίπεδο και ο δεύτερος στο δεύτερο και κύριο επίπεδο που θα είναι το μουσείο. Γι' αυτό δεν μιλάμε. Πώς. Και κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτούς τους ανελκυστήρες για να περιηγηθεί στον περιβάλλοντα χώρο. Δεν είναι ανάγκη να πάει στο μουσείο. Μπορεί απλώς να κάνει τη βόλτα του στο μνημείο και να φύγει. Δεν σημαίνει ότι όποιος χρησιμοποιεί τον ανελκυστήρα πάει και στο μουσείο. Και γι' αυτό αρκετές φορές ακούσαμε ότι το εισιτήριο θα είναι στον ανελκυστήρα. Επουδενή κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Εισιτήριο θα πληρώνει όποιος μπαίνει μέσα στο μουσείο, όπως γίνεται σε όλα τα μουσεία του κόσμου. Οι ανελκυστήρες μπορούν να αξιοποιηθούν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μία απλή περιήγηση στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου. Οποιοδήποτε θέλει. Θα ήθελα να το διευκρινίσω αυτό, γιατί νομίζω ότι ενδιαφέρον, ενδιαφέρον. Ξέρετε, επειδή ο συγκεκριμένος χώρος, ο περιβάλλον, το πρώτο επίπεδο, ας το πούμε έτσι, είναι λάθος, αλλά τέλος πάντων οι προμαχώνες της κυρίως βάσης πριν πάμε στην Ακρόπολη, είναι χώροι που οι δικές μου, η γενιά η δική μου και οι γενιές που ακολούθησαν των παιδιών της παλιάς πόλης, ήταν η μεγάλη τους βόλτα ή η χώρη συνάντησης για ποδόσφαιρο. Ναι, αλλάξανε λίγο οι συνήθειες. Σήμερα είναι εγκαταλελειμμένος χώρος. Είναι εγκαταλελειμμένος χώρος. Δηλαδή μιλάτε για 2 κατασκευές οι οποίες μπορούν λειτουργικά να δώσουν τη δυνατότητα μιας ουσιαστικής επισκεψιμότητας. Και νιώθω ότι είναι πεδίο δόξης λαμπρών για όποιον έχει τη διαχείριση και για άλλες δράσεις. Φυσικά. Φυσικά. Για άλλες δράσεις, δηλαδή. Θα ήθελα να το διευκρινίσω αυτό, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχει γίνει κατανοητό. Ωραία. Διότι ο χώρος του πρώτου επίπεδου, ακριβώς κάτω από την Ακρόπολη, ας το δώσουμε έτσι με απλούς όρους για να το καταλάβει ο κόσμος, μιλάμε για μια τεράστια λάνα. Εκεί δηλαδή μπορεί να φιλοξενήσεις μια τεράστια συναυλία, εκδήλωση. Είναι χώροι δηλαδή οι οποίοι λείπουν από τη ζωή και ταυτόχρονα θα είναι, θα έλεγε κανείς, μια πολύ ενδιαφέρουσα, ένα πάντρεμα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα πάμε στο άλλο, το οποίο σας ρώτησα, το πάρκινγκ. Είναι σημείο αιχμής συζήτησης. Και το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι. Το γνωρίζω πολύ καλά. Και την έχετε επισκεφτεί την Κέρκυρα και την έχετε δει. Το μποτιλιάρισμα είναι μια συνεχής καθημερινή πραγματικότητα, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Χώροι στάθμευσης δεν υπάρχουν. Υπάρχει η αναγκαιότητα δηλαδή χρήσης ακόμη και του παραμικρού χώρου. Η έννοια της αποκλειστικής χρήσης του συγκεκριμένου χώρου έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης. Εδώ τι απάντηση δίνεται? Κύριε Ζηνιάτη, να διευκρινίσω καταρχάς ότι αυτή τη στιγμή το πάρκινγκ ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι, και το έχει κλείσει. Λοιπόν, εμείς θα ζητήσουμε, όπως γνωρίζετε, εκ νέου την παραχώρηση του χώρου των Βρετανικών στρατών, του περιβάλλοντος χώρου. Εάν το Υπουργείο δεν μας το παραχωρήσει,
Δεν μπορώ να σας πω κάτι. Είναι στην ευχέρεια του Υπουργείου. Εάν μας το παραχωρήσει για να καλύψει κάποιες ανάγκες λειτουργικές του μουσείου, όπως έχουμε πει, εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση να συζητήσουμε με το Δήμο, να μοιραστούμε, ας το πούμε έτσι, το πάρκινγκ, δηλαδή να διατεθούν κάποιες θέσεις για το μουσείο και οι υπόλοιπες, εφόσον βεβαίως συμφωνεί το Υπουργείο Πολιτισμού, διότι μιλάμε για το ποιος εδώ έχει την κυριότητα. Αυτή τη στιγμή την κυριότητα την έχει το Υπουργείο Πολιτισμού. Εμάς απλώς μας παραχωρείται η χρήση. Εάν συμφωνεί το Υπουργείο Πολιτισμού, θα μπορούσε ο Δήμος ένα μέρος του πάρκινγκ να το κρατήσει εκείνος. Αυτά όμως όλα είναι ζητήματα που εξειδικεύονται στην προγραμματική σύμβαση. Ωραία. Πάμε στην προγραμματική σύμβαση. Αυτή τη στιγμή το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Πειραιώς επανέρχεται με μια πρόταση και ζητά από το Υπουργείο Πολιτισμού εκ νέου, γιατί είχε υπάρξει στο παρελθόν και είχε υπάρξει και ανάκληση αυτής της απόφασης. Αν θυμάμαι καλά, όταν ο Παύλος ο Γερουλάνος, όταν είχε υπάρξει η ανάκληση, νομίζω. Ναι. Όταν ήταν λοιπόν, ζητάτε εκ νέου την παραχώρηση για τη δημιουργία του Μουσείου Τεχνολογίας Τυπογραφίας και του άλλου χώρου που είπαμε, του πάρκινγκ. Και ταυτόχρονα ζητάτε τη συνένεση της τοπικής κοινωνίας στην δημιουργία αυτού του project με μια αναβαθμισμένη, εγώ θα έλεγα και σε ένα πολύ ενδιαφέρον πάντρεμα. Αναφερθήκαμε σε αυτό το οποίο είπε ο πρόεδρος ο κ. Χατζηνικολάου. Εάν όλα αυτά εξελιχθούν μέχρι το Σεπτέμβρη, τι χρονικό ορίζοντα έχει το σύνολο της παρέμβασης μέχρι να μπορεί το μουσείο να ανοίξει τις πόρτες του? Αυτό θα εξαρτηθεί και από την ταχύτητα με την οποία θα προχωρήσει το Υπουργείο Πολιτισμού, και ενώ θα πρέπει και οι επικαιροποιημένες μελέτες, αλλά βεβαίως πρωτίστως η παραχώρηση της χρήσης, να δοθεί το πράσινο φως από το Υπουργείο Πολιτισμού. Από τη στιγμή που το Υπουργείο Πολιτισμού έχει προχωρήσει τα θέματα, δηλαδή υπάρχουν οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, άρα και οι υπουργικές αποφάσεις, υπολογίζουμε ότι το μουσείο θα είναι έτοιμο, εφόσον βεβαίως όλα πάνε κατευχήν, περίπου σε 4,5 χρόνια. Μάλιστα. Από την ημέρα που θα ξεκινήσει το έργο. Και με μια χρηματοδότηση η οποία θα είναι από το 4ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Θα διεκδικήσετε, φαντάζομαι, πόρους. Θα διεκδικήσουμε σε ό,τι αφορά τις εργασίες, βεβαίως. Έχει μελετηθεί ο χώρος? Δηλαδή, μιλάμε για ένα ιστορικό μνημείο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Βέβαια, αυτό το κτίριο δεν είναι παλιό σε σχέση με την παλαιότητα των άλλων οχυρωματικών έργων της Κέρκυρας. Είναι περίπου ούτε 2 αιώνων δεν είναι. Ναι. Αλλά και η παρέμβαση αυτό, όχι, αλλά και φαντάζομαι και η όλη διαδικασία της παρέμβασης απαιτεί ιδιωτικούς όρους και κανόνες. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο. Αύριο ένα τσιμεντένιο χτίριο το φτιάχνεις από τη μία στιγμή στην άλλη. Όχι, όχι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Βεβαίως. Έχει μελετηθεί. Έχουν υπάρξει αρχιτεκτονικές μελέτες, συστατικές μελέτες. Ό,τι χρειάζεται, όσες εργασίες απαιτούνται προκειμένου να γίνουν οι αναστηλώσεις, οι στερεωτικές επεμβάσεις, εργασίες που γνωρίζουμε διότι παρεμφερείς ήταν και αυτές που απαιτήθηκαν στο Ιτσκαλέ, στα Γιάννενα, επιστρέφουν συνέχεια στο Μουσείο Αργυροτεχνίας, ναι, γιατί κατά την άποψή μας υπάρχουν αρκετές ομοιότητες μεταξύ των δύο μνημείων. Ναι. Βεβαίως και έχουν μελετηθεί και τώρα επικαιροποιούνται. Και γι' αυτό θα πρέπει να ξαναπεράσουν από τα γνωμοδοτικά όργανα του Υπουργείου. Και ταυτόχρονα φαντάζομαι ότι αυτός ο διάλογος με την τοπική κοινωνία θα εξελιχθεί. Εγώ είδα με ενδιαφέρον ότι επιχειρείται ένα διάλογο με την τοπική κοινωνία. Όχι, είναι βασική. Οφείλω να το πω με μια ένταση σε σχέση με παλαιότερες προσπάθειες του ΠΙΟΠ. Αυτό το οποίο βλέπω τώρα στην περίοδο, τη δική σας περίοδο διεύθυνση εννοώ και περίοδο προεδρίας του κ. Χατζηνικολάου, είναι ότι υπάρχει όχι ένα λετά της ΕΜΟΑ, αλλά διάλογο, συζήτηση. Γι' αυτό ανέφερα με πολύ μεγάλη προσοχή αυτό που τον άκουσα να λέει μετά από διάλογο και συζήτηση. Φυσικά. Όχι από καθέδρας απλά. Ακριβώς. Είναι βασική αρχή και του Προέδρου και όλων μας να συνομιλούμε με τις τοπικές κοινωνίες. Ξέρετε, το μουσείο
στην Κέρκυρα και στους Κερκυραίους θα ανήκει. Εάν λοιπόν οι ίδιοι αυτοί δεν το αγκαλιάσουν και δεν συνοδοιπορήσουμε, δεν νομίζω ότι το εγχείρημα θα είναι επιτυχημένο. Γι' αυτό και επιζητούμε τη θετική άποψη και του Δημοτικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Αρχής, και γι' αυτό συνομιλήσαμε και με τους φορείς της Κέρκυρας. Αυτό που σας έλεγα και πριν, να ακούσουμε, να αισθανθούν ότι είμαστε κοντά τους, διότι αυτό, εάν δεν το αγκαλιάσουν πρωτίστως οι ίδιοι, δεν ξέρω αν έχει νόημα. Και γι' αυτό σε κάθε περιοχή και σε μουσεία που μετράνε χρόνια ζωής, γιατί ξέρετε, το πρώτο μουσείο του δικτύου μετρά ήδη 30 χρόνια σχεδόν. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, σε κάθε περιοχή, συνομιλούμε πάντα με την τοπική κοινωνία. Και οφείλω να πω ότι το ΠΙΟΠ έχει σώσει καταστάσεις. Δηλαδή, και δεν βλέπει κανείς να το βλέπει μεμονωμένο. Πρέπει να το βλέπει στη διεύρυνση και στην ουσία του. Ανέφερα ότι εγώ έχω επισκεφθεί το μουσείο στη Δημητσάνα. Η Δημητσάνα ήταν στην πραγματικότητα εκείνη, είναι η μπαρουτόμιλη δηλαδή της Δημητσάνας, είναι εκείνη η οποία με την παραγωγή αυτής της μπαρούτης κράτησε ζωντανή την μεγάλη υπόθεση της εθνεγεσίας. Μπορεί να ακούγεται κάτι πολύ απλό, αλλά είναι ταυτόχρονα πολύ σημαντικό. Είναι τα μεγάλα γεγονότα που έχουν μικρές αφετηρίες, αλλά καθοριστική σημασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάναμε αυτή την κουβέντα. Κύριε πραγματικά σας ευχαριστώ. Και θα χαρώ να σας δω και εδώ στο στούντιο, να έχουμε τη δυνατότητα. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω πώς θα εξελιχθεί ο διάλογος με την τοπική κοινωνία. Γιατί φαίνεται να εξελίσσεται ένας διάλογος και το ότι εξελίσσεται οφείλεται σε εσάς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το οποίο λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε πολύ καλή ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό βράδυ από την Κέρκυρα. Και θα συνεχίσει να εξελίσσεται το διάλογο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας.